Προχθές δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το φίλο μου εδώ, τον Τάμι, τον Θανάση, από την Αμερική, ότι έρχομαι στην Ελλάδα σε λίγες μέρες να συζητήσουμε σοβαρά για το θέμα του πυρηνικού. Η χαρά μου ήταν μεγάλη και μέχρι να γίνει αυτό, κράτησα το στόμα μου κλειστό, γιατί ξέρετε ότι από τις διαρροές και μόνο υπάρχουν πολλοί καλοθελητές που μπορούν να χαράσουν οποιαδήποτε δουλειά πάει να γίνει. Ήρθε προχθές, μου ανακοίνωσε ότι θα ασχοληθεί, ότι μπαίνει ως πρόεδρος βέβαια στον Πυρηνικό. Με μένα δίπλα του πάντα, όπως σας είπα, εγώ τον Πυρηνικό δεν τον αφήνω. Θα είμαι δίπλα όποιος και να είναι πρόεδρος, όποιο και να είναι η διοίκηση, τον Πυρηνικό δεν τον αφήνω. Είναι μια υπόσχεση προεκλογική και θα την τηρήσω μέχρι τέλους. Όποιο και να είναι και το αποτέλεσμα των εκλογών, εγώ θα είμαι δίπλα στον Πυρηνικό όπως και να γίνει. Και θα στηρίξω την προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρός μας ο καινούργιος. Είναι πολύ σημαντικό το ότι βάζει πλάτη, πάρα πολύ σημαντικό, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Στόχος της ομάδος είναι φέτος να ανεβούμε πάλι στη β' εθνική κατηγορία. Ήδη είμαστε σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών για να ξεκινήσουμε τις μεταγραφές μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Βέβαια θα δούμε και πιο δυναμικά το Γενάρη, αν χρειαστεί να κάνουμε κάποιες προσθήκες. Εμείς στη συνέχεια, αφού πει δύο λόγια ο πρόεδρος, δύο λόγια εδώ ο Στάθης και ο κ. Βαγγέλης, αν θέλει να πάρει το λόγο, συνεργάτες του, οι οποίοι θα βρίσκονται στην Ελλάδα, γιατί ο πρόεδρος είναι στην Αμερική τον περισσότερο καιρό, θα είναι και το επιτελείο το οποίο θα ασχοληθεί με όποιο θέμα προκύψει εδώ στην Ελλάδα για την ομάδα μας, για τον Πυρηνικό μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω, πρόεδρε, από την καρδιά μου ειλικρινά. Ήρθες στο καλύτερο timing για τον Πυρηνικό. Είναι μεγάλη βοήθεια που μας δίνεις, μεγάλη ανάσα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευελπιστώ, εγώ θα είμαι δίπλα σου, η ομάδα μας φέτος να πάει στη Β' Εθνική και να προσπαθήσουμε του χρόνου για ακόμα πιο ψηλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρουσία σου με γεμίζει με ιδιαίτερη χαρά. Σε ευχαριστώ. Και εγώ είμαι χαρούμενος να είμαι στην πόλη που μένω, την Κατερίνη. Είναι η μόνη πόλη που θα πήγαινα εάν έχω να ασχοληθώ με κάτι. Είναι ο Πυρηνικός. Είναι μια μεγάλη ιστορική ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι εδώ. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο μπορώ την ομάδα. Βέβαια, ο στόχος μας είναι να ανοιγούμε και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται, να πάμε εκεί που πρέπει να είμαστε. Και θα χρειαστεί δουλειά, θα χρειαστεί βοήθεια από όλους και ειδικά από τον κόσμο της Κατερίνης να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά που παίζουν να βλέπουν τον κόσμο δίπλα τους, τους ανεβάζει, παίζουν αγιώς και είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά που παίζουν και για το εθνικό. Ειδικά και για εμάς που βλέπουμε ότι προσπαθούμε να προσφέρουμε κάτι και στο τέλος είναι κάτι που θα δουλέψει. Οπότε πάλι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην πόλη. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε, ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να είσαι πάντα μαζί. Θα είμαστε μαζί. Πραγματικά θα είμαστε μαζί. Πρόεδρε, είναι εσείς. Το λέω και το λέω δημόσια. Βέβαια, τώρα μας καταγράφουμε. Δεν μπορώ να το πάρω πίσω με τίποτα να το γνωρίζει αυτό. Θέλω να σταθήσουμε. Έτσι, ούτως ή άλλως. Στάθη μου, θα πεις δύο λόγια. Δύο λογάκια, ναι, φυσικά. Γεια σας. Θέλω και εγώ να γνωριστώ εδώ πέρα με τον κόσμο της Κατερίνης. Λέγομαι Στάθης Καρατώνης, είμαι φίλος και συνεργάτης του κυρίου Παπαδόπουλου, ορμόμενος κι εγώ εξ Αμερικής. Το σλόγο που πρέπει να κυριαρχήσει από σήμερα είναι ότι μια καινούργια μέρα ανατέλει για το ποδοσφαιρικό κόσμο πιο πολύ της Κατερίνης. Και το δεύτερο προσωπικό του κυρίου Παπαδόπουλου, επιτέλους ήρθα σπίτι μου. Και γιατί λέω επιτέλους, πριν από κάποια χρόνια είχαν γίνει πάλι κάποιες σε προκαταρκτικό στάδιο συζητήσεις εδώ με την ομάδα του Ιμπερικού, δεν αποδόθηκαν εκείνες οι κινήσεις, υπήρξαν κάποια εμπόδια και γι' αυτό πιο πολύ θέλω τώρα, με τα δύο λόγια που μου είπε ο κύριος Δήμαρχος, να εξάρω πιο πολύ το ρόλο του Δημάρχου στην όλη προσπάθεια που έγινε για να έρθουμε στην τελική συνεννόηση για την ομάδα του Πυρηνικού. Και φυσικά μόνο το ήθος και το ανάστημα του Δημάρχου τα δηλώνει όλα, δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Εμείς προσωπικά του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Στις επόμενες εκλογές το θεωρούμε σαν το σίγουρο νικητή και του ευχόμαστε ολόψυχα φυσικά όλοι. Και ως προς τα ποδοσφαιρικά, είπαμε, ο στόχος του κ. Παπαδόπουλου είναι να ενισχυθεί κατά πρώτον η ομάδα όσο μπορεί ως προς το έμψυχο δυναμικό, να οργανωθεί ακόμα λίγο περισσότερο με τα δικά του πιστεύω, με τα δικά του πρότυπα, με τη δικιά του πορεία και ας ευχηθούμε όλοι να πάνε όλα καλά και
και το τέλος της ποδοσφαιρικής χρονιάς θα μας βρει στο Super League 2. Σας ευχαριστώ πολύ. Κούτς, δεν θα πιστεύω. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Φώναζε λίγο. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που στο πρόσωπό μου και τον κοινωνικό πρόεδρο και τον δήμαρχο. Και θα πω για τον κόσμο που αναφέρθηκε ο πρόεδρος. Στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε η ομάδα μας και ήταν τον κλουβ χαρακτήρα, είχαμε 2.500 κόσμο. Μπράβο. Αυτόν τον κόσμο σε παιχνίδι τον κλουβ χαρακτήρα. Πρέπει μέσα από τις προσπάθειες που θα κάνουμε και την αγωνιστική και την διοικητική να το συντηρήσουμε και να το αυξήσουμε. Γιατί έχει δυναμικό περιπτώ να γεμίσει αυτό το γήπεδο. Εννοείται ότι ο κόσμος είναι καλλιεργημένος ποδοσφαιρικά και έχει απαιτήσεις και το φιλοζόμαστε τώρα αυτό το διάστημα που είμαστε εκεί στην ομάδα και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό τουλάχιστον από την πλευρά μας να καταξέρουμε και στην τιμή που μας κάνατε. Και τώρα πρέπει να παίξουμε για την άλλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Πρόεδρε, καλή μας επιτυχία. Καλή αρχή. Θα δώσω κάρτα δώρα στον πρόεδρο για τη μεγάλη τιμή που μας κάνει. Βαγγέλη, σας παρακαλώ, Δημήτρη. Να ξεκινήσουμε από το μικρό το ρολόι, το μικρό χωρικό. Το μικρό Δημήτρη της Σακούλα, βρε Βαγγέλη. Δεν είναι τέτοιος. Όχι, δεν έχει χειροκρότηση. Πρόεδρε, αυτό είναι κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο, ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο. Μπήκαν πολύ λίγα, ας το πούμε, αντίγραφα αυτού του αντικειμένου. Το στονίζω με πολύ αγάπη και έχουν πάρει μόνο προσωπικότητες. Δηλαδή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πατριάρχη μας κτλ. Θέλω να το ανοίξεις με πολύ αγάπη. Είναι ένα ρολόι, το οποίο μέσα γράφει Κατερίνη. Προσφέρω ότι είσαι πλέον και επίτιμος δημότης του Δήμου της Κατερίνης από τη στιγμή που αναλαμβάνεις την ομάδα μας, την αγάπη μας. Γράφει μέσα Κατερίνη. Ευχαριστώ πολύ. Φέρει και τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται να ευχαριστήσω. Εμείς ευχαριστούμε για την πραγματικά. Πίσω έχει την υπογραφή μου στο μέταλλο. Ανέμω. Αυτό δεν έχει τίποτα. Δεν είναι για να βάλεις το πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είναι επίσης κάτι που θέλουμε να το φοράς, όποτε θέλεις στην κερκίδα στους αγώνες της ομάδος. Γράφει πάλι Κατερίνα μια γραβάτα. Δεν ξέρω αν φοράς γραβάτες. Φοράει. Μεγάλη γάμα. Ωραία. Γράφει Κατερίνα κάτω. Έχουν όλοι οι αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος αυτό. Το έχουμε κάνει φυσικά από τους συμβουλευτές. Και επειδή οι γυναίκες μας γκρινιάζουν εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, γιατί ξοδεύουμε χρόνο και χρήμα κτλ. Ένα δώρο, ένα φουλάρι για τη σύζυγο. Το σήμα της Κατερίνης, δεν μπορούσαμε να βάλουμε την Αγία Κατερίνη πάνω στα αυτά, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα. Βάλαμε το οποίο το φιλοτέχνησε βέβαια ο Δεσπότης. Ένα t-shirt που το φοράνε και οι φύλαθροι, από τέτοιο το φοράνε και στο γήπεδο και οι φύλαθροι κτλ. Που γράφει Κατερίνη. Μια κούπα να πίνεις τον καφέ σου, άποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο από τα πιο αγαπητά. Να πίνεις τον καφέ σου επίσης γράφει Κατερίνη, ΚΑΑ, ΤΑΦ, ΕΕ, ΙΟΤΑ, ΝΙΙΤΑ. Κατερίνη, άμα το καθίσει και το. Και επειδή χθες συνηθίσαμε, θα συνεχίσουμε και σήμερα με δύο μπουκάλια κρασί. Φέρει και τις σακούλες μετά από κάποιο λεπτό να δώσουμε και τις πράγματα στο Βαγγέλη. Θα γεμίσεις βαλίτσες τώρα που πας στην Αμερική. Με δώρα και αγάπη. Άντε Δημήτρη, ξημερώσαμε. Τρεις σακούλες. Θα είναι τρεις αναστάτες. Προϊόντα εδώ του Δήμου μας. Αφού εσύ θα τα τρέξεις τα πράγματα εδώ με τους υπολείπους. Αυτό για σένα, Πρόεδρε. Με πολύ αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ωραία. Είναι πολύ χαρούμενος που το έκανα. Να είσαι καλά. Να ξέρεις ότι θα σε τιμήσουμε όλοι μας. Θα είμαστε εμείς στο πλευρό σου. Δεν θα χρειαστεί ελάχιστα πράγματα. Ελάχιστα πράγματα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Πρόεδρε, πήρες γυναίκα από την Κατερίνη.